κάλεσμα στους αμοχωστιανούς να δώσουν δυναμικά το παρόν τους κατά την επίσκεψη του κλιμακίου της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην πόλη του Ευαγόρα την ερχόμενη Τρίτη, απίφθινε ο Δήμαρχος Αλέξης Γαλανός. Για να δουν τα μέλη της Επιτροπής ότι υπάρχει ακόμα ζωντανός κόσμος που θέλει να γυρίσει και διεκδικεί τα σπίτια του. Γι' αυτό γίνεται μια έκκληση ο κόσμος να προσπαθήσει. Οι ευρωβουλευτές θα επισκεφθούν την κατεχόμενη αμόχωστο και συγκεκριμένα την παραλία της Γλώσσας από τις 9.30 το πρωί μέχρι και τις 12. Στη συνέχεια από τις 12.30 έως και τη 1.45 θα βρίσκονται στο πολιτιστικό κέντρο Δήμου Αμοχώστου στη Δερίνια, όπου θα πραγματοποιηθεί κοινή δημοσιογραφική διάσκεψη της Προέδρου της Επιτροπής Αναφορών Σεσίλια Γιούσκομ και του Δημάρχου Αμοχώστου. Έρχεται αυτή η Επιτροπή να δει αν υπήρξε πρόοδος και να συμβουλεύσει ανάλογα την Επιτροπή Εξωτερικών και την Ευρωβουλή για το πώς θα προχωρήσει στο θέμα της αμοχώσης. Το αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αναφορών στα Ηνωμένα Έθνη να επισκεφτεί την περίκλειστη πόλη της αμοχώστου δεν έγινε δεκτό από τον τουρκικό στρατό. Η απάντηση που έλεγε ότι τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορούν να διευκολύνουν την επίσκεψη των ευρωβουλευτών, νομίζω είναι μια απάντηση η οποία κατά την κρίση μου πρέπει να κατακριθεί. Για την διευκόλυνση όσων επιθυμούν να παραστούν στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Αμοχώστου στη Δερίνια την επόμενη Τρίτη, θα υπάρχουν δωρεάν λεωφορεία από Λευκοσία, Λεμεσό και Λάρνακα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο του Δήμου 25 38 40 73.